εγκατέλειψαν αποθήκες και χώρους κοντά στα θερμοκήπια που θυμίζουν καμίνι και για αυτές τις δύσκολες μέρες μετέφεραν ό,τι χρειάζονται για τις δουλειές τους εκεί που σκάει το κύμα. Με φόντο τις δυσκολίες που προκαλεί ο καύσωνας, ο οποίος δείχνει τα δόντια του και στην Ιερά Πέτρα, παραγωγή και εργάτες γης αλλάζουν αναγκαστικά μέρος αλλά και ώρες εργασίας. Η ώρα που μπορούμε να δουλέψουμε είναι πολύ πρωινές ώρες. Το μεροκάματο αρχίζει στις 6 ώρα το πρωί. Άρα το μάξιμο που μπορούμε να δουλέψουμε είναι μέχρι τις 9-9.30 ώρα, μέχρι την ώρα του καφέ δηλαδή. Μετά πρέπει να πάρουμε την πρώτη ύλη μας και να τη φέρουμε κοντά σε ένα δροσερό χώρο και να την δουλέψουμε εδώ, να κάνουμε τη διαλογή δηλαδή σε ποιότητες Α και Β. Αυτοί σίγουρα θα πρέπει να σχολάσουν νωρίς, αλλιώς θα καούν από τη ζέστη. Όπως επισημαίνουν, παραγωγή, εργασία σε αποθήκες συσκευασίας πολύ κοντά στη θάλασσα είναι αρκετά ευκολότερη εν μέσω καύσωνα, καθώς η θαλασσινή άβρα ρίχνει αισθητά τη θερμοκρασία και οι άνθρωποι μπορούν να δουλέψουν κάτω από πιο δροσερές καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, εξίσου δύσκολη είναι και η καλλιέργεια εν μέσω καλοκαιριού, με γεωπόνους να επισημαίνουν πως παράγοντες όπως η κατάλληλη θερμοκρασία, η ηλιοφάνεια και η υγρασία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή. Το περιβάλλον το οποίο θέλουν τα φυτά είναι λογική θερμοκρασία, λογική ηλιοφάνεια και λογική υγρασία. Αυτό λοιπόν οι τρεις παράγοντες πρέπει να τηρούνται. Ορθολογική λίπανση. Γιατί επειδή έχουμε μεγάλη εξάτμιση, ανεβαίνουν οι αγωγημότητες και το φυτό χρειάζεται προφανώς χαμηλότερες αγωγημότητες σε αυτές τις συνθήκες. Νομίζω ότι κλειδί είναι η καλή ποιότητα νερού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τις προηγούμενες μέρες η καλλιέργεια μου που είναι πιπεριές διαπίστωσα ότι όχι μόνο είναι δύσκολο για τον παραγόλανα και πάρα πολύ δύσκολο για τα φυτά. Με 4 αποτέλεσματα εχθές, σήμερα κατάφερα να έχω λίγο πιο σκληρές πιπεριές τους ώστε να μπορούν να ταξιδέψουν. Κλειδί για το καλοκαίρι είναι η καλή ποιότητα του νερού και η διαρκής επιφυλακή του παραγωγού με το θερμοκήπιό του, επισημαίνει ο γεωπόνος Γρηγόρης Δαμουλάκης. Να υπάρχει μια διαρκής επιφυλακή του παραγωγού με το θερμοκήπιο, να ελέγχει, δεν χρειάζεται ο παραγωγός να πηγαίνει το πρωί και να φεύγει αμέσως. Το θερμοκήπιο, είπαμε, το έχουμε πει πολλές φορές, το ξαναλέμε και άλλη μια φορά, θέλει καλημέρα, καληνύχτα και χαίρεται. Εάν αυτά τα 3 πράγματα δεν τα εφαρμόσεις, θα έχεις προβλήματα.